έχουμε μια ασυμμετρία αυτή την περίοδο στη χώρα μας ανάμεσα στις ανάγκες και στους πόρους. Οι ανάγκες είναι περισσότερες. Όχι μόνο στη δημόσια περίθαλψη και στο κοινωνικό κράτος και παντού. Αυτό μπορεί να το αντιμετωπιστεί με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς μόνο με ένα σοβαρό σχέδιο. Χωρίς αποσπασματικές παρεμβάσεις και κυρίως χωρίς τη λογική των τοπικισμών, των παραγοντισμών και των πελατειακών σχέσεων. Και τώρα πια μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια συνεργαζόμενοι όλοι από αυτούς που έχουν την ευθύνη μέχρι το τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας σε μια νέα προσπάθεια να σταθούμε όρθιοι, ισότιμοι και αξιοπρεπείς μέσα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το στίχημα. Και αυτό αφορά όλα τα επίπεδα και φυσικά τη δημόσια περίθαλψη. Δεν θέλω να πω άλλα και να στερήσω χρόνο από τις δικές σας παρεμβάσεις. Οπότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και είμαστε ένα πρότυπο νοσοκομείο σε σχέση με τα υπόλοιπα της χώρας. Θέλω επίσης να πω ότι οφείλω να πω ότι με την μέχρι τώρα διοίκηση της ΥΠΗ είχαμε εξαιρετική συνεργασία τόσο με τον κύριο Γιαννόπουλο όσο και με τους υποδιοικητές, αναπληρωτές διοικητές και ειδικότερα με τον κύριο Κωστακιώτη, ο οποίος σε προσωπικό επίπεδο όποτε χρειάστηκα κάποια θέματα και για τις μεταμοσχεύσεις και για το τμήμα ενήργησε άμεσα και τους ευχαριστώ από αυτό το βήμα ιδιαίτερα όλους. Και ήθελα επίσης να πω το εξής. Εγκαινιάσατε μία τακτική, μία πρακτική, η οποία είναι ιδιαίτερα σωστή κατά τη γνώμη μου, όταν βρεθήκαμε όλοι οι πρόεδροι των τμήματων και ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ σε μία κοινή συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με την απελπίσω Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νανοστοπούλ, όπου εκεί συζητήθηκε το θέμα της δυνατότητος αλληλοβοήθειας των δύο Υπουργείων με τη δημιουργία κάποιας γραμματείας ή κάποιου φορέα, ο οποίος θα κοιτάξει και τα δύο, πανεπιστήμια και νοσοκομεία ταυτόχρονα, για την καλύτερη εκπαίδευση και την καλύτερη ουσιαστικά παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Καρπός αυτής της συζήτησης ήταν η μεταφορά θέσεων από το ΕΣΥ στα πανεπιστήμια, αυτά στα οποία αναφέρθηκε και η κυρία Πρίτανης, οι 7 θέσεις που πήραμε, οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν προκηρυχθεί για να καλυφθούν από συναδέλφους στις διάφορες κλινικές ειδικότητες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εντυπωσιακά σωστή κίνηση, η οποία θα βοηθήσει τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.